τη στιγμή και να κάνει μια τελευταία ζαριά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόβλεψη είναι ότι ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη ψηφοφορία θα ακούμε ότι βγαίνουμε από το ευρώ, τελειώνουν τα παιδικά γάλατα, δεν θα υπάρχουν πάνες, ότι θα πέσει ακρίδα, αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσαμε και το 2012. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα θα αποδώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε, θεωρεί αυτή την εξέλιξη καλοδεχούμενη. Αλλά υπάρχει το θέμα του Προέδρου, διότι βρισκόμαστε λιγότερο από 10 μέρες. Πιστεύουμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα πρέπει. Θα ανακοινώσει τώρα. Θα πρέπει να πει ένα όνομα τώρα. Εάν θεωρεί ότι έχει κάποια αμυδρία στο ελπίδα για τους 180, θα πάει σε μια ας πούμε ευρύτερη προσωπικότητα. Στην περίπτωση που καταλαβαίνει ότι δεν μαζεύει τους 180, θα πάει σε μια. Καλά. Μην πάμε ακόμη στο πρόσωπο. Επιλογή παραδοσιακή συσπήρωση. Ναι. Έχουμε ακόμα να διαβάσουμε το παρασκήνιο. Υπάρχει πάντως θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι θα το συζητήσουν απόψε. Και το λέω για τον Γιώργο, αν το έχει, γιατί εγώ δεν το έχω. Πριν πω στο στούντιο, τόσο δεν κατάφερα να το έχω. Ως ρεπορτάζ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υποτίθεται ότι έρχεται η Τρόικα. Στο επόμενο δεκαήμερο πρέπει να έχουμε. Λογιστές της Τρόικας.